Η τιμή λιανική στα υγρά καύσιμα αυξάνονται. Στη Θεσσαλονίκη, η απλή αμόλυβδη ξεπέρασε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο από την αρχή της εβδομάδας. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε σταθερά επίπεδα από 1 ευρώ και 60 λεπτά έως 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και πρόεδρος Βενζινοπόλων Θεσσαλονίκης, Θέμης Κιουρτζής, εξήγησε ότι η κατάσταση αυτή την περίοδο δεν είναι χειρότερη που ήταν πέρσι και μίλησε για κλίμα τρομοκρατίας των καταναλωτών. Πάντως, ο κ. Κιουρτζής δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμη μια φορά στο σοβαρό πρόβλημα της νοθείας και της εσχροκέρδειας. Σήμερα η τιμή στην Ήνωση ήταν 90. Όμως, θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο καταναλωτής και το μείζον στην αγορά δεν είναι αν αγοράσει ή αυξήσει την τιμή το δηληστήριο. Έχει σημασία το τι αγοράζει. Αν αγοράζει 1 λίτρο ή 900 ml. Αν αγοράζει βενζίνη και δεν αγοράζει βενζίνη με διαλύτη και αν αγοράζει πετρέλαιο και δεν αγοράζει πετρέλαιο με λαδάκι. Αυτή είναι η ουσία, γιατί τότε είναι η διαφορά της τιμής και αυτά που χάνει ο καταναλωτής και όλοι μας και το κράτος είναι πάρα πολλά λεφτά που δεν στρέφεται σχεδόν κανένας. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να συλλαμβάνονται φορτία 1,5 εκατομμύριο λίτρα με διαλύτες που πήγαν να νοθεύσουν καύσιμα. Δεν είδαμε ποιοι ήταν οι παραλήπτες. Δεν είδαμε πού θα πηγαίνουν, σε πρατήρια, σε εγκαταστάσεις, στο ερωτηματικό. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα στην αγορά. Όλα τα υπόλοιπα, η τρομολαγνία και η τρομοκρατία των τιμών είναι σε δεύτερη μοίρα. Ναι, μένει είναι αυξημένο το καύσιμο, όπως είναι όλα αυξημένα τα προϊόντα. Είναι φθηνότερο από πέρσι, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ ακριβό, και φέτος είναι ακριβό το καύσιμο, αλλά και τέτοια τρομοκρατία στις τιμές, θα πάει 2 ευρώ, θα πάει 2 τόσο, θα πάει. Είναι μια τρομοκρατία η οποία επιβαρύνει την ψυχή του καταναλωτή. Φτάνει πια. Όλα δείχνουν ότι οι αυξήσεις θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περίοδου. Παραμεινάτε να πάει 91. Η ίδια είναι η τιμή. Θα δούμε πώς θα κοιμαθούν οι τιμές στο εξωτερικό. Και τι θα κάνουμε, δηλαδή θα περιμένουμε έξω από την πόρτα πότε θα αυξήσει ένα λεπτό ή δύο λεπτά. Να κάνει τι ο καταναλωτής, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, είτε ο καταναλωτής είτε εμείς, που και εμείς χάνουμε τα λεφτά μας όταν αυξάνουμε το καύσιμο. Αρκετά όμως ανήσυχοι εμφανίζονται εκτός από τους οδηγούς και οι βενζινοπόλες που γεμίζουν τις αντλίες με ακριβότερα τιμολόγια.